Στις οντισιόν η ιδιαίτερη χρειά του ήταν μία έκπληξη για τους κριτές που τον πέρασαν στην επόμενη φάση χωρίς δεύτερη σκέψη. Άραγε, θα καταφέρει το ίδιο εύκολα να σηκώσει κάποιον από την καρέκλα. Για μένα, το ότι έχω φτάσει μέχρι εδώ σημαίνει ότι κάτι είχα να δείξω και στο audition και στο bootcamp αντίστοιχα και ότι θα μπορέσω να δώσω άλλα τόσα στα live αν περάσω. Tell me who's out riding, down the who's out riding. Αυτό που με χαρακτηρίζει είναι η ιδιαίτερη χρειά της φωνής μου, θεωρώ, όπως και ο τρόπος που τη χειρίζομαι. Νιώθω πολύ τυχερός που συνεργάζομαι με τον Χρήστο Μάστορα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νομίζω είμαι λίγο απ' όλα. Είμαι και λίγο ψώνιο, είμαι και λίγο προσγειωμένος, αλλά όσο χρειάζεται, ποτέ σε υπερβολικό βαθμό. Γιατί τα χρειαζόμαστε όλα τα χαρακτηριστικά, νομίζω. Βγαίνοντας στη σκηνή, με όλο αυτόν τον κόσμο και τα φώτα που πέφτουν πάνω σου, νομίζω ένα άγχος το έχεις, αλλά νομίζω είναι όπως πρέπει για να σου δώσει μια όθηση να τραγουδήσεις όπως χρειάζεται για να περάσει την επόμενη φάση. Είσαι έτοιμος να σηκώσεις κάποιον. Θα σηκώσεις κάποιον. Είμαι έτοιμος να σηκώσω κάποιον. Θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να σηκώσω κάποιον. Και πάμε με αυτό το σκοπό έξω. Πάμε με αυτό το σκοπό, μου αρέσεις. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Δώσ' τα όλα. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά. Τελευταίος και καλύτερος ή τελευταίος και καταεδρωμένος. Θέλω να πιστεύω τελευταίος και καλύτερος. Ωραία, και εγώ θέλω να το πιστεύω αυτό. Θα είναι δυσάρεστο για κάποιους, αλλά θα είναι πολύ ευχάριστο για σένα. Ναι, ναι. Τι μας έχεις ετοιμάσει. Έχω ετοιμάσει το The House of the Rising Sun. Ω, αγαπημένο τραγούδι. Πάμε να σας ακούσουμε. There is a house in Charming Town. They call the Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother, she's a tailor. She sewed my blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a gun. And the only time is when he's on a drug. Well, there is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one that I'm staying here to end my life down in the rising sun. Dimitri. Στο μάτι. Δημήτρη μου, αγαπημένη μου Δημήτρη, αυτή η χρειά σου είναι μαγική. Έχεις πολύ ξεχωριστή χρειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι τόσο σημαντικό αυτό, ξέρεις, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κλειδί για τη μετέπειτα πορεία. Γιατί φαντάζομαι ότι, εντάξει, τώρα είναι ένα παιχνίδι, αλλά μετά, ξέρεις, το ρεπερτόριο, όλα.
Εμένα με κεντρίζει πάντα αυτή η ιδιαίτερη χρειά σου, πάντα. Και μου αρέσει και πάρα πολύ στο stage, το έχω ξαναπεί. Μου άρεσε και αυτή τη φορά και είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό για μένα γιατί δεν με προδίδεις, κατάλαβες. Λοιπόν, είσαι τυχερός που δεν έχω αυτή την ομάδα. Γιατί θα σκοτωνόμασταν, είναι σίγουρο. Έχεις μια ανέδεια πάνω στη σκηνή. Μπορεί να έχεις εισαγωγικά να είναι καλλιτεχνική, αλλά εμένα δεν μου πολύ ταιριάζει, να σου πω την αλήθεια. Σαν άνθρωπο δεν μου ταιριάζει. Θα σε μάζευα δηλαδή εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βγάζαμε πέρα οι δυο μας. Αυτό είναι σίγουρο. Είσαι τυχερός δηλαδή. Είσαι τυχερός που δεν είσαι στην ομάδα και είμαι άτυχος γιατί. Εγώ είμαι ο άτυχος τώρα σε αυτή την περίπτωση γιατί θα επιμένω και στο προηγούμενο σχόλιο που έκανα την προηγούμενη φορά που ήταν ότι πιθανόν να ακούω τον νικητή του X-Factor. Αυτά. Τεράστιο ευχαριστώ. Τεράστιο ευχαριστώ. Λοιπόν. Δημήτρη, έχεις μια διαφορετική και όχι συνηθισμένη χρειά. Αυτό βοηθάει στο ότι η φωνή να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη για πιο κάτω. Mm. Δηλαδή να ξέρεις, α, είναι ο Δημήτρης. Θα σε μαλώσω πάρα πολύ, γιατί όπως και την προηγούμενη φορά, τα αγγλικά σου δεν έχουν διορθωθεί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξεις. Και επειδή η χρειά σου είναι πιο για ξένο τραγούδι, αν αρχίσεις και λες «My mother» και αυτά και τα λοιπά, δεν θα περάσει τίποτα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Υπό αυτή την έννοια, δεν μπορώ να πω αν βλέπω τον νικητή του X-Factor, γιατί εκεί υπάρχει ένα ντεφό, δηλαδή τα αγγλικά σου πρέπει να τα φτιάξεις. Θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη για τα αγγλικά σου. Θέλω να στο υπενθυμίσω, γιατί είναι αυτό που τραγουδάς, έτσι, πρέπει να τα προσέχεις. Καταλαβαίνω. Πρέπει να ακούγεσαι Αμερικάνος, Άγγλος, ξέρω εγώ. Αλλά μας αρέσει πολύ και η χρειά σου και η παρουσία σου πάρα πολύ. Δηλαδή, ο τρόπος που στέκεσαι στο stage, εμένα προσωπικά με βάζει μέσα στο... Ευχαριστώ, το εκτιμώ. Στην ατμόσφαιρα, ας πούμε, του τραγουδιού. Ήσουν τώρα ένα μαγκάκι που τα έλεγε. Το οποίο μαγκάκι εγώ θα ήθελα να συνεχίσεις αυτό το παιχνίδι. Για να συνεχίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για να συνεχίσει όμως αυτό το μαγκάκι, θα πρέπει να σηκώσει άλλο ένα μαγκάκι από εκεί πέρα. Εδώ είναι τα δύσκολα. Κάθεται και εδώ είναι το πιο δύσκολο. Σίγουρα δεν είναι ο Γιάννης ο Γρόσης. Αυτός θα σηκώσει. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν θέλω να είμαι στη θέση σου. But it's okay. Παιχνίδι. Τώρα εδώ πέρα έχουμε τρεις ανθρώπους. Που ένας ο πιτσιρικάς δεξιά, εκεί έχει μια... μια πολύ γλυκιά φωνή, ένα πολύ γλυκό επίθετο. Έχουμε έναν άλλον εδώ πέρα που έχει πολύ ταλέντο σε πολλά πράγματα, απλά δεν ξέρει πώς να το χαλιλαγωγήσει και έχουμε και μια πολύ όμορφη χρειά στη μέση, το Φραγκίσκο. Τι είναι πιο εύκολο, να προσθέσεις πράγματα ή να αφαιρέσεις σε αυτή την περίπτωση? Και καταλήγω στο ότι είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού να προσθέσεις χαρακτηριστικά σε μια φωνή και πιο εύκολο να αφαιρέσεις και να μείνουν μόνο τα καλά. Και γι' αυτό θα πάρεις την καρέκλα, δυστυχώς, του Φραγκίσκου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ. Καλώς ήρθες. Χάρηκα πολύ, φίλε μου. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Μακάρι. Είσαι καλά. Είναι καλή συνέχεια. Μπράβο, φίλε, μπράβο. Συγχαρητήρια. Φραγκίσκο, συνέχισε έτσι. Δουλειά, επιμονή.
Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγορίνα μου. Στο παρατσάκ. Στο παρατσάκ δεν τα κατάφερες. Νιώθω προδομένος λίγο την τύχη μου, αλλά εντάξει. Εντάξει. Πώς πιστεύεις ότι εξελίχθηκε αυτή η οδησιόν? Θεωρείς ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, είναι καλή η τετράδα? Καλά, δεν είμαι εδώ για να το κρίνω, θα το κρίνει ο Χρήστος. Και εκείνος ξέρει και γι' αυτό είναι εκείνος. Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδήσω. Εννοείται. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ είμαι εδώ για να τραγουδήσω. Σου είπα και πριν πω ότι με έπιασε άγχος, είχα άγχος. Πώς θα. Ο λαιμός μου τώρα δεν φαντάζει πόσο χαλιά νιώθει. Είχα άγχος πώς θα το διαχειριστώ κλπ. Ίσως και αυτό μου κόστησε ότι δεν αφέθηκα τόσο πολύ για να μπορούσα να κάνω και τα γυρίσματα που σε αυτό μείνανε και τι μείνανε. Πιστεύω ότι είχα λίγο. Δηλαδή ήταν λίγο. Είναι το άγχος, είναι ένα άστρο. Τα γυρίσματα δεν μπορώ να σου πω ότι έχω υπερβολικά γυρίσματα ή πολλά γυρίσματα, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσα να το. Να δουλέψω λοιπόν σε αυτό, νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Νομίζω ότι έχω γυρίσματα. Mm-hmm. Το τραγούδι δεν είναι ενδείκνυτο τόσο πολύ και η φωνή μου προσπάθησα να είμαι πιο safe για να μην κάνω κάποιο κοκοράκι ή οτιδήποτε άλλο. Το κατάλαβα. Και το κάψω τελείως. Να σου πω. Πάντως. Ίσως μου στήθηκε αυτό, ίσως και να ήμουν καλύτερο. Δηλαδή να ήμουν καλά πάλι να έκανα το ίδιο, δεν ξέρω. Αλλά. Καταλαβαίνω. Πάντως χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Σου εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Να είσαι καλά και έφτασες λίγο πριν το τέλος στο παρατσάκ, αλλά ίσως μια επόμενη φορά να τα πας καλύτερα. Να δείξει. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.